ότι στην περιοχή Μπεγιαζίτ της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή Βεσνετιδέρ, πρέπει να έχει ανατιναχθεί μια βόμβα κοντά σε στρατιωτικό λεωφορείο ή της αστυνομίας. Αυτή τη στιγμή το μόνο που ξέρουμε ότι υπάρχουν θύματα, υπάρχουν τραυματίες, ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για έκρηξη βόμβας. Πάρα πολλά νοσοκομιακά έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας διερχόταν από μια περιοχή και ένα σταματημένο αυτοκίνητο εξεράγει και φαίνεται ότι προκάλεσε πολλά θύματα. Πρόκειται πάντα για την περιοχή Μπεγιαζίτ. Η περιοχή Μπεγιαζίτ είναι όχι πολύ μακριά από την Αγία Σοφία, θα πρέπει να πούμε. Υπήρξε και μια δεύτερη έκρηξη. Υπήρξε και μια δεύτερη έκρηξη, η αιτία της οποίας δεν είναι ακόμα σαφής, όμως τα πρώτα πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη έκρηξη οφείλεται σε βόμβα. Κατά πάσα πιθανότητα από απογευμένο αυτοκίνητο στο σημείο αυτό από το οποίο διερχόταν άλλο αυτοκίνητο της αστυνομίας, άλλο λεωφορείο της αστυνομίας. Μάλιστα. Ακόμα πληροφορίες, δεν είναι σαφής ο αριθμός σωστά των θυμάτων, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Καθόλου. Μιλάνε για τραυματίες, οι πρώτες πληροφορίες για τραυματίες, ωστόσο πρέπει να περιμένουμε για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Θέλεις να επαναλάβεις λίγο τα στοιχεία της δεύτερης έκρηξης, δεν το κατάλαβα, έγινε εκεί κοντά. Υπάρχει και μια δεύτερη έκρηξη, ναι, η οποία δεν είναι σαφές αν οφειλόταν σε βόμβα. Δεύτερη έκρηξη σε εκείνο το σημείο κοντά ή κάπου αλλού? Σε εκείνο το σημείο, ναι. Μάλιστα. Τι μεταδίδουν τα μέσα τώρα εκεί πέρα? Τι πληροφορίες δίνουν? Αυτό που σας λέω είναι, ναι, οι πρώτες γραμμές. Ναι, προφανώς. Και ευχαριστούμε που αμέσως έτσι έσπευσες να ενημερώσεις. Επίσης έχουμε και ένα σεισμό, αλλά και γι' αυτό δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Είναι στην... ένα σεισμό στην... ναι, ένα λεπτό. Είναι όχι στην Κωνσταντινούπολη, είναι εκτός Κωνσταντινούπολης, αλλά και γι' αυτό δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Θα σε λίγο θα... Μάλιστα, όταν έχεις περισσότερες πληροφορίες.